βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα ήρθε το ΝΑΤΟ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μπορέσει πράγματι, εγώ το ακούω και δεν το πιστεύω, ότι θα μπορούν να επιστρέφουν στην Τουρκία, και εκεί είναι το σωστό, να επιστρέφουν στην Τουρκία αυτούς τους παράνομες ή τους πρόσφυγες που έρχονται. Μεγάλη δουλειά αυτό. Τρίτο, δεν ενισχύσαμε το λιμενικό όσο έπρεπε. Δηλαδή το λιμενικό τώρα είναι εκεί η εκτακτή ανάγκη. Για να μην φτάσουμε στην Ομόνια και στο Περιστέρι, έκτακτη ανάγκη το λιμενικό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είναι αδιανόητο, δεν βλέπω και μεγάλη, κάνω μια επισήμαση, μπορεί να κάνω λάθος, μεγάλη παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Δεν το βλέπω. Όχι. Μεγάλη. Σε άλλες περιπτώσεις. Όχι, 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 έκανε. Μεγάλη, ναι, μεγάλη. Ναι, 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 μεγάλη. Ναι. Έχω μάθει ένα Ερυθρό Σταυρό που πέφτει σε χώρες εμπόλεμες και κάνει μάχη. Εδώ δεν έχω δει μεγάλη μάχη. Και βέβαια θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Ποιος είπε ότι τα hot spots δεν πρέπει να παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις και στην Ευρώπη και διεθνώς και με τον ΟΗΕ να γίνουν στην Τουρκία? Είναι αδιανόητο. Για μένα τα hot spots στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Και τώρα βέβαια πάει, το φορέσαμε. Το σομπρέρο δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Όμως αυτές είναι παραλήψεις. Διότι τα hot spots ήταν, πρώτο, δεν πληγώτησαν οι φουκαράδες. Δεύτερο, δεν δουλεύαν οι δουλέμποροι. Και τρίτο, θα μπορούσε να γίνει εύκολη παραπρόθεση. Αυτά είναι τα λάθη. Δεν είναι στο χέρι μας όμως. Ακούστε, το πώς το παλεύεις. Το πώς το παλεύεις. Σας λέω ότι αμέλειες και παραλήψεις πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Και αυτή η κυβέρνηση θα μετανιώσει πολύ σκληρά για αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή, σήμερα όλοι οι Έλληνες στενάζουν. Γιατί σου λέει, εγώ θα κάνω μια υποθετική σκέψη. Ας υποθέσουμε, κύριε Οικονομέα, το Μάρτι, δεν ξέρω, το ξέρετε, ότι έχουμε 4 δις δώσει για το Δούνου του. Ναι ή όχι? 4 δις. Ακούστε. Εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση, που έχει καθυστερήσει ήδη 2 μήνες η αξιολόγηση, πρέπει να έχει κλείσει εδώ και 2 μήνες. Εάν δεν γίνει, να πάρουμε τα 5,3, να πληρώσουμε τη δόση. Δεν δίνουμε το δικαίωμα στην Guardian και σε άλλες εφημερίδες παντού και στο εξωτερικό να λένε ότι έρχεται το Μάρτιν Grexit και προσέχτε. Το λένε αυτοί, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ, κυρία μου. Συγγνώμη, το γράφουν οι αξιολόγηση. Αφού εσείς οι ίδιοι λέτε να πάρει πίσω το ασφαλιστικό ολόκληρο. Άλλο η αξιολόγηση. Ακούστε. Το ασφαλιστικό, κύριε Οικονομέα, το 1,8 δισεκατομμύρια που χρειάζεται για να κλείσει την ΕΠΑ είναι αμαρτίες Τσίπρα. Δεν είναι αμαρτίες δικές μας. Α, το PSI εμείς, όταν... δεν είναι τίποτα. Το PSI δεν είναι... Η κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων το Γενάρη δεν είναι τίποτα. Σταματήστε ένα παραμύθι, κύριε Κορμία. Κάντε μια εκπομπή για το PSI. Διότι δεν ξέρουν ασφαλιστικό. Η άγνοια, την άγνοια τη πληρώνουμε. Ξέρετε. Το PSI δεν ωφέλησε. Δεν έκανε μεγάλη ζημιά. Η ζημιά είναι άλλη. Η ζημιά, τα ταμεία. Κυρία Καφαντάρη, μα είστε ανίδιοι. Ανίδιοι εγώ στο ασφαλιστικό δεν είμαι. Είσαι πολύ ανίδιοι. Έτσι. Κύριε, δεν μιλάμε σας γιατί είστε ανίδιοι και όταν δεν ξέρω άλλο τι αντιπίσω. Σταθείτε. Δεν καταλαβαίνω. Τοξικά ομόλογα. Λοιπόν, χρηματιστήρια, πού λοιπόν, πήγε το ασφαλιστικό σύστημα? Όταν, επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Η Ευρώπη έχει 14% του ΑΕΠ, 7% του ΑΕΠ για την κοινωνική ασφάλιση. 7! Η Ελλάδα έχει 14. Η κυρία δεν ξέρει ότι κάθε χρόνο έχουμε 30 δισεκατομμύρια συντάξεις. Τα ασφαλιστικά ταμεία εισπράττουν μόλις με τα βίας 16. Τα 14 δις πάνω από το Υπουργείο Οικονομικών, πάνω από το φορολογούμενο πολιτικό, αυτό δεν ξέρουν. Και σου λέει τώρα το PSI που ήταν 11,5 δις, τα οποία δεν ήταν και όλοι έτσι. Κάντε ένα τραπέζι για να πει σε ασφαλιστικό. Από 10% η ανεργία πήγε στο 26. Άρα τι εισφορές έχει τα ασφαλιστικά ταμεία και τις κυβερνήσεών σας? 10 με 14. Ωραία, άμα μιλάτε για ανεργία. Λοιπόν, μιλάμε. Καθίστε και στραβωθείτε, διαβάστε. Να το ξέρετε, δεν ξέρετε. Τα ξέρουμε η ανεργία, κυρία μου, εγώ έφυγα από το Υπουργείο Εργασίας το 7. Και το 9, εγώ την άφησα 7,3 και το 9 ήταν 8. 8. Ωραία, από 10. Πώς έφτασε το 14 όταν έγινε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έφτασε Δημοκρατία το 26 με τον Κώστα, δική σας διακυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμάνη που ξέρω που ήμουν υπουργός ήταν 8% το 9 και πήγε 27. Ωραία, ποιοι κυβερνήσαν αυτό το διάστημα? Να σας πω, εγώ σας λέω, απολογούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν απολογούμε για άλλους. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το 14 ο Σαμαράς μείωσε ελαφρά λίγο την ανεργία. Και εσείς τι να ξέρετε, το ζήτημα είναι άλλο. Μην ξεφεύγετε. Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ότι έχετε κάνει μια χώρα χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα. Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος και το όραμά σας? Να δείτε όλο το λαό, τον βλέπετε ήδη το 30% τώρα, διαβάσετε και για τη φτώχεια χθες, να είναι με το κεσεδάκι στο κοινωνικό παντοπολείο. Εκεί μας πάτε, κυρία Καφαντάρη. Έλεος.
Μας πάτε σήμερα το λαό. Το, α, μπράβο, μπράβο. Υπάρχει και αυτό η πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγεία, κύριε. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Κύριε Διακουμάτο, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι από το προηγούμενο Σάββατο έχουν δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Ούτε αυτό δεν καταλαβαίνετε. Και μην λέτε τώρα πάνω σε αυτό. Είστε υπερήφανοι που έχετε μια κυβέρνηση κοινωνικού παντοπολίου. Εκεί που πέρασε το λαό, αναγκαζόμαστε να ανακουφίζουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Το όραμα φτωχοποίηση του λαού. Θα γυρίσουμε. Γυαλίσατε τα πάντα. Εσείς το φέρατε στο κοπί. Κάντε συσίτια. Για συσίτια είστε. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το όραμά σας. Παρακαλώ, εντάξει, κύριε. Ο κόσμος μας ακούει. Ο βέβαια. Κάντε εκλογές να δείτε τι γεστεί. Βέβαια. Κάντε εκλογές. Δεν ζητάτε, κύριε Διακουμάτο. Ζητήστε εκλογές. Αφήστε τα ψέματα πάλι. Αφήστε τα ψέματα. Ζητάτε δεν μπορώ, δεν μπορεί. Να σας πω. Θέλετε απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλλει εκλογές. Εμείς λέμε. Κάντε τις καλοδεχούμενες και εδώ είμαστε. Εντάξει. Δεν μιλάω για τη δημοσκόπηση 6,5%. Εντάξει. Όσο παραμένετε, θα βουλιάξετε εκεί που είσαστε. Κάντε λοιπόν εκλογές εσείς. Εμείς δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Εμείς τις αποδεχόμαστε. Εμείς μπορούμε να προκαλέσουμε εκλογές. Δεν δουλειά να κάνουμε. Όχι, έχει τον ρόλο. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Το λέει κυρία. Άκουσε, εγώ δεν είπα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία. Κάθε δεύτερη εβδομάδα πιάνει. Να εξηγούμεθα. Η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει εκλογές. Όμως εάν θέλει ο Τσίπρας καλοδεχούμενες. Για να καταλάβει. Καλά, αν θέλει, δεν θα το πεις. Δεν πάω. Δεν μετέχω. Άσε τώρα. Αυτή τη δουλειά κάνουμε μετά να τρέχουμε σε εκλογές. Δεν είναι λογική.